Πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, και θα έλεγα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να ρίξουμε και μια ματιά όχι μόνο στα εκλογικά αποτελέσματα αλλά και σε άλλα γεγονότα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έληξε και ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών, όπως ήταν αναμενόμενο και αυτή τη φορά. Τόσο κυβέρνηση όσο και η αντιπολίτευση διεκδικούν η κάθε μια για τον εαυτό της επιτυχίες από τις φετινές δημοτικές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του Συνασπισμού κ. Φλωράκης είπαν: τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών, όπως είχαμε άλλωστε προβλέψει και εγώ και άκουσα κατά σύμπτωση και ο κύριος Φλωράκης, το προέβλεψε το πρωί, επιβεβαίωσαν το πολιτικό μήνυμα του πρώτου γύρου, που ήταν εκείνος που ουσιαστικά έδωσε πολιτικό μήνυμα. Σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, θα ήθελα απλώς να προσθέσω ότι ήταν ακόμα πιο ενθαρρυντικά από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου για μας. Σε πολλές περιπτώσεις απετέλεσαν για μένα ευχάριστη έκπληξη. Και εξηγούμε. Στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών επιβεβαιώθηκε αυτό που κατέστη φανερό από τον πρώτο γύρο, ότι όπου η Ηνωμένη Αντιπολίτευση επεχείρησε να δώσει κομματική μάχη, την έχασε. Στον πρώτο γύρο έχασε τη μάχη της Αθήνας, στο δεύτερο γύρο έχασε τη μάχη της Θεσσαλονίκης. Ο λαός αντιμετώπισε θετικά τους δημοτικούς συνδυασμούς που στηρίχθηκαν στην συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Συνασπισμός και ευρύτερων, θα έλεγα, δυνάμεων. Κατά κανόνα, αυτή η δημοτική συνεργασία κέρδισε τους Δήμους και στο δεύτερο γύρο. Και αυτό το μήνυμα είναι, θα έλεγα, που ανησύχησε και απασχολεί σήμερα τους κυβερνητικούς παράγοντες. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρέα Παπανδρέου, σε δηλώσεις του μίλησε για νίκη του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία, με τις δηλώσεις των στελεχών της, δεν μπορεί να αποκρύψει την στιγμή πραγματικότητα για αυτήν. Τζέλα. Ναι, ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε κατά 4%. Αντίθετα, ενισχύθηκε το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος είπε για το κόμμα του ότι υπάρχει ένα μήνυμα, το ταχύτερο στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού, να διατυπώσει μια πιστική, φερέγγια, εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Όμως, ανεξάρτητα με το τι λένε οι αρχηγοί των τριών κομμάτων, η μάχη των εντυπώσεων παίχθηκε και κερδίθηκε στη Θεσσαλονίκη από το κυβερνών κόμμα, αφού όλοι οι πολιτικοί σχηματισμοί εκεί είχαν ρίξει το βάρος τους. Ο νικητής κ. Δίνας Κοσμόπουλος και ο ηττημένος κ. Δημήτρης Φατούρας, μετά τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, είπαν: μου δικαιολογείται κάποια συγκίνηση, μεγάλη νίκη, τη νίκη της Θεσσαλονίκης, και αισθάνομαι πραγματικά βαθιά συγκινημένος για το αποτέλεσμα αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τους συμπολίτες μου για την τιμή, τη μεγάλη τιμή που μου έκανε, και να υποσχεθώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα επιστατέψω όλες μου τις δυνάμεις για να ανταποκριθώ στην εμπιστοσύνη τους. Συγχαίρω τον κύριο Κοσμόπουλο για την εκλογή του. Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Δήμο της Θεσσαλονίκης είναι βέβαια οριακό. Ο λαός της Θεσσαλονίκης αντιστάθηκε όσο μπορούσε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση πίεσης και εκβιασμού του εκλογικού φρονήματος, στην οποία επιδόθηκε η κυβερνητική παράταξη, η παράταξη του κυρίου Κοσμόπουλου. Με κάθε μέσο και με απροκάλυπτη χρησιμοποίηση όλου του κρατικού μηχανισμού, χωρίς κανέναν νομικό ή δεοντολογικό φραγμό. Αυτά μας είχαν στείλει νωρίτερα από την Θεσσαλονίκη οι συνάδελφοι Θοδωρής Δρακάκης και Χρήστος Εφρυλής, οι οποίοι τώρα περιμένουν στο στούντιο, το οποίο εγκαταστήσαμε απόψε στον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα 97,5. Για μια ακόμη φορά, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Χρήστο. Καλησπέρα, Τέρανση, από την Θεσσαλονίκη. Ο Χρήστος Εφερλής, ο οποίος ήταν στο δρόμο με τους πανηγυρισμούς, η Θεσσαλονίκη δεν έχει κοιμηθεί ακόμα, βέβαια. Μπορεί να μας περιγράψει τι ακριβώς έγινε, αφού βέβαια. Ναι. Να δούμε το βίντεο προηγουμένως, το οποίο δείχνει πάρα πολύ καλά το τι έγινε απόψε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αν μπορέσουμε να περάσουμε. Από νωρίς, χιλιάδες λαού ξεχύθηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζοντας για την νίκη του κυρίου Κοσμόπουλου.
Άνθρωποι από όλες τις ηλικίες, μέσα από αυτοκίνητα, όπως βλέπουμε στην εικόνα μας, ξεχύθηκαν, όπως είπαμε, στους δρόμους και μέχρι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πανηγυρισμοί εδώ στη Θεσσαλονίκη και κυρίως στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Ναι, η Τσιμισκή, η Μητροπόλεως, η Εγνατίας είναι γεμάτες από κόσμο, Χρήστο. Ναι, να πούμε ότι κυριάρχησε εδώ η νεολαία, η οποία πρωτοστάτησε και πιστεύω ότι βοήθησε πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό την νίκη του κυρίου Κοσμόπουλου και του συνδυασμού του. Ο κόσμος εδώ, τα στιγμιότυπα που βλέπουμε είναι μπροστά από τον Αντένα στην οδό Τσιμισκή, όπου έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος βέβαια, όταν έμαθαν ότι ήρθε εδώ ο κύριος Κοσμόπουλος, μόλις εξελέγει δήμαρχος μετά τα τελικά αποτελέσματα. Και να προσθέσουμε ότι μόλις έβλεπαν το συνεργείο του Αντένα και το σήμα του Αντένα, θα πούμε να πούμε ότι γινόμασταν δεκτοί με τα καλύτερα αισθήματα. Ναι, το Αντένα έδειξε και τη δύναμή του και στην Θεσσαλονίκη σήμερα, μπορούμε να πούμε. Χρήστο. Ναι, νομίζω ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και προσφέραμε μια πλήρη κάλυψη τουλάχιστον ναι. από την Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε πρέπει, όμως... ναι. Όχι, θα πρέπει εδώ να σας πω ότι ήμασταν κατά 13 λεπτά πρώτοι από το επόμενο κανάλι σε ό,τι αφορά αποτέλεσμα Θεσσαλονίκης. Βγήκαμε 13 λεπτά νωρίτερα από οποιοδήποτε άλλο τηλεοπτικό κανάλι. Επίσης είχατε πάρα πολλές πρωτιές. Δώσατε πρώτη δηλώσεις του κυρίου Κοσμόπουλου από το στούντιο. Δώσατε πρώτη εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που πανηγυρίζει. Δώσατε πρώτη γκάλοπ από τη Θεσσαλονίκη που πανηγύριζε. Επίσης δώσαμε σαν Αντένα πρώτη το τελικό αποτέλεσμα της Θεσσαλονίκης. Κάναμε αυτή την πρόβλεψη. Είχαμε πάρα πολλές πρωτιές και δείξαμε ότι με κάποια βασικότατα τεχνικά μέσα, γιατί τόσα μας χρειαζόντουσαν και τίποτα παραπάνω, δείξαμε απόψε τι σημαίνει τηλεόραση και σε αυτό δουλέψατε και εσείς. Να πω κάτι ότι ξέρεις πάρα πολύ καλά ως δημοσιογράφος ότι αυτή είναι η καλύτερη αναγνώριση, είναι το καλύτερο κουράγιο που δίνεται αυτή την ώρα μετά από 7 ώρες, 8 ώρες συνεχής μετάδοσης. Ωραία, ωραία. Κάντε το μονόστιλο πρώτη σελίδα. ευχαριστούμε όλους σας, όπως ευχαριστούμε και τους τεχνικούς του Αντένα ναι, που ήταν να εκεί. Τους πω πάρα πολύ σύντομα, διότι κουράστηκαν όλοι μαζί εδώ πέρα. Βέβαια είναι ο Χρήστος Εφερλής, οι συνάδελφοι, η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου, ο Φώτης Παπαδόπουλος, η Νάνση Ζαμπέτογλου, η τεχνική μας ο Βασίλης ο Τριανταφύλου, Δημήτρης Μπιτσούνης και Αθανάσιος Καρούλης, ο Νίκος Παντελίδης, Δημήτρης Αντζελίδης, Σάββας Παπαδόπουλος, Κώστας Οβαμβακάς. Εδώ στον Αντένα Θεσσαλονίκης ο Κώστας Κοσματόπουλος και ο Χρήστος Κοσκοσίδης. Οι τηλεφωνήτριες βέβαια εδώ του Αντένα 97,5 Χριστίνα Καπανίδη και Βιβί Μάρκου. Έχουμε τους οπερατέρ μας, τον Περικλή τον Κόκκινο που είχε και την διεύθυνση της φωτογραφίας, ήταν διεθνής φωτογραφίας, ο Μιχάλης ο Βαρβαρέτσος, ο Νεκτάριος ο Καρβουνάρης. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας ο Μπουσιούτης και ο Χρήστος Χρυστοδούλου στα ρεπορτάζ που παρακολουθήσαμε. Η διεύθυνση παραγωγής ήταν του Γιάννη Παπαγιανόπουλου. Η τεχνική επιμέλεια ήταν με τη συνδέση που έκανε του Ματέου Σκυλάκη. Κυρίες και κύριοι, εμείς προσπαθήσαμε εδώ από τη Θεσσαλονίκη να σας έχουμε συνέχεια κοντά στα γεγονότα. Εάν το πετύχαμε, εσείς θα το κρίνετε. Καλή σας νύχτα από τη συμπρωτεύουσα. Θοδωρή, και πάλι ευχαριστούμε πολύ από την Αθήνα. Είπαμε ότι τρεις άνθρωποι κάνατε δουλειά που δεν την έκαναν 100. Αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά και σε ορισμένα άλλα γεγονότα που κύλησαν αυτό το 24ωρο και έχουν ενδιαφέρον. Όπως για παράδειγμα τα γεγονότα στον Κορυδαλό, όπου συνεχίζεται η εξέγερση και όχι μόνο στην τρίτη και τέταρτη πτέρυγα των ανδρών, αλλά και στην πτέρυγα των γυναικών. Το θέμα παρακολουθεί ο συνάδελφος Γιώργος Πρίμης. Με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή μοιάζουν οι φυλακές Κορυδαλού. Οι κρατούμενοι της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης πτέρυγας προειδοποίησαν ότι θα χυθεί αίμα σε περίπτωση που τολμήσουν να επέμβουν οι δυνάμεις καταστολής. Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τις φυλακές έχουν ενταθεί. 8 δημιουργίες τολμάτ, άβρες και οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η πορεία που είχε γίνει έξω από τις φυλακές το βράδυ έληξε χωρίς επεισόδια. Οι γυναίκες που έχουν εξεγερθεί από το απόγευμα έκαψαν στρώματα και βρίσκονται και αυτές στην ταράτσα της πτέρυγάς τους. Στους θασιαστές συμπαραστέκονται με αποχή από το συσίτιο οι φορείς του ΕΕΣ και τοξικομανείς του νοσοκομείου που μιλήσαν για βασανιστήρια και πανάφιλες συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν γίνει η συνάντηση αντιπροσωπείας των κρατουμένων με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κύριο Σπυρόπουλο. Ηρεμία επικρατεί στις φυλακές της Χαλκίδας, όπου ξέσπασε ένταρση των κρατουμένων αργά χθες το απόγευμα. Ο Αντένα έστειλε δύο ρεπόρτερ εκεί, την Ταμιτσέκου και τον Ανδρέα Παναγόπουλο. 32 από τους 146 κρατούμενους πήραν τον έλεγχο μιας από τις πτέρυγες, ανέβηκαν στην ταράτσα, άναψαν φωτιά με τις κουβέρτες τους. Η αστυνομική παρακολούθηση ήταν διακριτική, ενώ ο διευθυντής των φυλακών αρνήθηκε να μας μιλήσει.
Οι εξηγερθέντες δήλωσαν ότι συμπαραστέκονται στους κρατούμενους που εξηγέθηκαν σε άλλες φυλακές και διατύπωσαν 5 αιτήματα. Μείωση όλων των ποινών στο μισό. Το 1/3 της ποινής υποχρεωτική αναστολή. Όχι εμπορία έξω όλοι τοξικομανείς σε θεραπευτήρια. Από τις φυλακές εργασίας σε όσους το επιθυμούν. Η κατάσταση στις φυλακές Χαλκίδας παραμένει αμετάβλητη μέχρι και αυτή την ώρα. Τι θα λέγατε να ρίξουμε μια ματιά στα διεθνή γεγονότα, να συνδεθούμε μετά από τις ασύνταξεις όπου βρίσκεται η Μάρο Λεωνάρδου. Μάρο, καλησπέρα για μια ακόμη φορά από το Studio 1. Καλημέρα θα έλεγα. Καλημέρα, ναι. Έχεις δίκιο. Περισσότερο αίμα χύθηκε χθες στη Βηρητό και στην Ιερουσαλήμ, ενώ δημοσιεύματα εφημερίδων αναφέρονται σε μυστικές μετακινήσεις Ιρακινών στρατευμάτων στο κατευχόμενο Κουβέιτ. Περισσότερες λεπτομέρειες από την Άννα Μπούτου. Το ξεκλήρισμα της οικογένειας του γιου του πρώην πρόεδρου του Λιβάνου, Καμίλ Σαμούν Ντάνι, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του ηττημένου στρατηγού Μισελ Αούν, συγκλώνησε χθες μια χώρα με ολάνυχτα ακόμη τα τραύματα του 15χρονου εμφύλιου πολέμου. Ξημερώματα, 5 οπλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του μαρόνιτη καθολικού Ντάνι Σαμούν, σκοτώνοντας επιτόπου με σιγαστήρες τον ίδιο, τη γυναίκα του και τον γιο τους Τάρεκ, 7χρονο. Ο άλλος γιος, ο 5χρονος Ζίλιαν, εξέπνευσε αργότερα στο νοσοκομείο. Η μόνη που γλίτωσε από το μακελιό ήταν η μόλις 11 μηνών κόρη του Σαμούν, Ταμάρα. Μέχρι και ο σκύλος του Σαμούν έπεσε θύμα της θηριωδίας των δολοφόνων. Εμόφυρτος ακολούθησε το φορείο που μετέφερε τον κύριό του στο νοσοκομιακό. Η αστυνομία είπε ότι θα περιορίσει σήμερα την πρόσβαση των Αράβων στην Ιερουσαλήμ, θα επιβάλλει αυστηρότερο έλεγχο στις μετακινήσεις τους και θα περιπολεί τις ευαίσθητες συνοικίες της πόλης για να αποτρέψει συμπλοκές μεταξύ Αράβων και Εβραίων μετά την χθεσινή δολοφονία μιας νεαρής Ισραηλίνης στρατιωτίνας και 2 ανδρών από έναν 19χρονο Άραβα οικοδόμο που προφανώς κατέσφαξε τα ανύποπτα θύματα του για να εκδικηθεί τον θάνατο 19 Παλαιστινίων πρόσφατα στην Ιερουσαλήμ. Εφημερίδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγραψε ότι πραγματοποιούνται μυστικά στην διάρκεια της νύχτας μετακινήσεις Ιρακινών στρατευμάτων από το νότιο Κουβέιτ σε πλούσια σε κοιτάσματα πετρελαίου περιοχή, η οποία ορίζεται από τις νήσους Γουάρμπα και Μπουμπιγιάν και τις πετρελαιοπηγές του Ρουμαγιάχ. Πρόκειται για την διαμφισβητούμενη περιοχή, η οποία αποτέλεσε την αφορμή για την εισβολή του Σαντάμ Χουσέιν στο Κουβέιτ. Κύπριος αξιωματικός επιβεβαίωσε το αποκλειστικό ρεπορτάζ του συναδέλφου Σταμάτη Μαλέλη που μετέδωσε ο Αντένα την 1η Οκτωβρίου ότι το φορτίο που μετέφερε το τάνκερ της Μόμπιλ Φιώνα, το οποίο κατασχέθηκε από τις Τελωνίακες αρχές της Λάρνακας, πρόκειται για Ιρακινής προελεύσεως πετρέλαιο που φορτώθηκε στην Τουρκία. Επιδείνωση του κυρίου αναμένεται για τις επόμενες δύο μέρες με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές, την ενίσχυση των βορείων ανέμων και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην Αττική σήμερα προβλέπονται νεφώσεις που προοδευτικά θα αυξηθούν και αναμένεται να βρέξει μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι νοτιοδυτικοί μέτρη, αλλά από το απόγευμα θα γίνουν βόρειο-ανατολικοί μέτρη και πρόσχερα ισχυροί. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως από τις βραδινές ώρες και θα κυμανθεί στην Αθήνα από 16 μέχρι 20 βαθμούς. Νεφελώδης, με βροχές κατά διαστήματα, θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί μέτρη και παροδικά ισχυροί, ενώ η θερμοκρασία που θα πέσει γύρω στους 6 με 7 βαθμούς θα κυμανθεί στην πόλη από 9 μέχρι 12 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσαν όχι απλώς τα νέα του Αντένα για σήμερα, αλλά τελείωσε και η μετάδοση, η μαραθώνια μετάδοση που από τις 6 ώρα ξεκινήσαμε των αποτελεσμάτων του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών 90. Για μια ακόμη φορά θέλουμε να σας πούμε το πόσο υπερήφανοι αισθανόμαστε όλοι εμείς εδώ του Αντένα που καταφέραμε για μια ακόμη φορά να πάρουμε τόσες πρωτιές σε έναν τόσο σημαντικό γύρο εκλογών. Ευχαριστώ εκ μέρους των δημοσιογράφων όλους τους τεχνικούς του Αντένα, όλων των ειδικοτήτων για το τι συνεισέφεραν απόψε σε αυτή την μαραθώνια μετάδοση. Ευχαριστούμε και εσάς που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.